Είναι όμορφο ο κάθε ένας να είναι αυτό που είναι και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι. Πρώτη φορά που την είδα. Είμαστε εδώ σήμερα για να στηρίξουμε την Ανδρομέδα Ψαρού σε αυτή τη σημαντική φάση της ζωής της. Στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το όνειρο του κάθε ανθρώπου. Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι δίπλα της στους τελευταίους μήνες, ξέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ήταν κοινό μας ταξίδι που δεν την άφησα να ταξιδέψει με αεροπλάνο. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση στις τράπεζες και σε διάφορα άλλα μέρη. Πρέπει και ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί πρέπει να ανοίξει ένας δρόμος και ελπίζω να είναι η Ανδρομέδα που θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Της εύχομαι από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά, να πάει καλά το σημερινό, να αποκτήσει την καινούργια της ταυτότητα και αυτό να γίνει οδηγός και σε άλλους ανθρώπους να ακολουθούν το δρόμο και τα όνειρά τους. Γιατί είναι όμορφο ο κάθε ένας να είναι αυτό που είναι και όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι να είναι. Άλλος νύχτα το όνομα της αφήνει γραμμένο κάπου στο Κολόμβου την πρίμη. Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση η οποία έχει αρκετό νομικό ενδιαφέρον. Δεν είναι η πρώτη πανελλαδικά, είναι από τις πρώτες που αναμένεται να βγούνε. Πριν ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει μια παρόμοια στην Αθήνα. Η ιδιαιτερότητά της έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε την πρώτη αίτηση για διόρθωση ληξιαρχικής πράξης λόγω αλλαγής φύλου, στην οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί η φυλομετάβαση με χειρουργείο, δηλαδή δεν έχει ανατομικά, δεν έχουν αλλάξει τα γεννητικά όργανα. Πλην όμως με μία νομολογία που επικαλούμαστε του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και το στηριζόμενη στα δικαιώματα του ανθρώπου και στο δικαίωμα του αυτοκαθορισμού, θέλουμε να γίνει αυτή η αλλαγή πρωτίστως για να εξυπηρετηθεί η νομική αναγκαιότητα της ταυτοπροσωπίας, διότι φανταστείτε έναν άνθρωπο που πηγαίνει σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή να πρέπει να αποδείξει ότι είμαι αυτός που λέει η ταυτότητά μου. Αυτό και μόνο αρκεί για να ενεργοποιήσει την ανάγκη παροχής δικαστικής προστασίας. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να επικυρώσω το ανθρώπινο δικαίωμά μου. Ένα δικαίωμα που θα έπρεπε. Ένα δικαίωμα που ανήκει σε κάθε άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί έξω από ένα σώμα που δεν του ανήκει. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι δικαίωμα που αξίζει να πολεμήσουν γενιές και γενιές. Είναι ένα δικαίωμα που καθιστά τη διαφορετικότητα σε μια κοινωνία μοναδική. Είναι μοναδική η διαφορετικότητα και το λέω επειδή δυστυχώς οι κοινωνίες δεν είναι έτοιμες σήμερα να δεχτούν, ένα διαφορετικό άνθρωπο. Και αυτό κατ' επέκταση έχει ως συνέπεια να μην μπορεί το άτομο που θέλει π.χ. να διορθώσει το φύλλο του, θέλει να ντύνεται διαφορετικά, θέλει να εκφράσει διαφορετικά, δεν μπορεί να προβάλλει έξω τον εαυτό του. Και αυτό δυστυχώς έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί καν να περάσει από το κατώφλι της πόρτας του σπιτιού του, να φοβάται να κάνει παρέες, να φοβάται να πάει για ένα απλό καφέ. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για άλλη μια φορά για να πραγματοποιήσω το δικαίωμά μου και για να βρω το δίκαιο μου μέσα από τον αγώνα μου ώστε να διορθώσω το φύλλο μου στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και στην οριστική αλλαγή του ονόματός μου από Ευάγγελος σε Ανδρομέδα. Τι προβλήματα προκαλεί το γεγονός ότι η ταυτότητά σου είναι σε άλλο φύλλο? Το ότι δεν συνάδει ταυτοπροσωπεία με το φαινότυπο του φίλου μου όσο έχω τώρα, τα προβλήματα μπορεί να είναι καθημερινά. Είναι μαρτυρική κατάσταση που βιώνει ένα τρανς άτομο, διότι δεν μπορεί να έχει συναλλαγές διατραπεζικές, δεν μπορεί να έχει φορολογικές συναλλαγές, δεν μπορεί να ταξιδέψει. Μέχρι πριν 2 μήνες μου ήταν σχεδόν αδύνατο να πάρω το αεροπλάνο να ταξιδέψω για Αθήνα, για ένα ραντεβού που είχα με τον ενδοκρινολόγο για κάτι ορμονικές εξετάσεις. Και τέλος πάντων,
μου είπαν από το πρακτορείο, αφού μου ζήτησαν πρώτα ταυτότητα, ότι δεν μπορώ να ταξιδέψω, διότι δεν συνάδει με την ταυτοπροσωπεία. Και με τα ζόρια κατάφεραν εδώ να με αφήσουν, αν επέλεγα να ταξιδέψω, να πάρω το αεροπλάνο από εδώ, αλλά στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα με κρατούσαν για περαιτέρω εξακρίβωση στοιχείων και όλα αυτά χάρη της ταυτοπροσωπείας, δυστυχώς. Πώς αισθάνεσαι με τις αλλαγές που έχεις κάνει μέχρι τώρα? Αισθάνομαι ότι έχω δρόμο ακόμα, αν και έχω διαβεί σχεδόν το μισό χρόνο, τον ένα χρόνο. Είμαι στους 10 μήνες για την ακρίβεια ορμονικής αγωγής. Θα συνεχίσω κανονικά στις ίδιες δοσολογίες που μου έχει πει ο γιατρός μου. Πάνω απ' όλα, όπως ανέφερα και σε συνέντευξη τους προηγούμενους μήνες, πως η καλύτερη ψυχολόγη μας είναι η ίδια μας οικογένεια που μας αποδέχεται εν τέλει και οι φίλοι μας. Αισθάνομαι μεγάλες αλλαγές στο σώμα μου. Ανάπτυξη στήθους, ανάπτυξη καμπυλών, ότι η φωνή έχει λεπτύνει, αύξηση της τριχοφύειας κεφαλής, μείωση σε όλο το σώμα, θηλυκοποίηση, κατά συνέπεια και κατ' επέκταση. Ψυχολογικά μπορώ να πω ότι είμαι σε μια συνεχή κατάσταση εφηφορίας. Νιώθω πολύ περήφανη για αυτό που είμαι, νιώθω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου. Και όπως έχω πει πολλές φορές, το να αγαπάς τον εαυτό σου είναι η επιτομή της ύπαρξής σου. Ναι, είμαι ευτυχισμένη, θα προχωρήσω και θα δώσω το μήνυμά μου και σε ανθρώπους που ακόμα έχουν σκαλώσει στα γρανάζια αυτής της κοινωνίας επειδή φοβούνται. Δεν έχουν σκαλώσει επειδή είναι υπεύθυνοι. Έχουν σκαλώσει εξαιτίας της κοινωνίας. Το μήνυμα που έχω να περάσω σε αυτά τα άτομα είναι βγείτε από το σπίτι, μη φοβάστε. Κάντε το όνειρο πραγματικότητα. Για ένα όνειρο αξίζει να παλέψουμε μέχρι σκάτω. Αν θα μπορούσα τον κόσμο να αλλάζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να αλλάζα.